Γεια σας, Dragon, Σίμον Dragon. Ναι, κουλτουριάρικα εδώ πέρα και με κινητό σήμερα θα έχετε πάρα πολύ καλή εικόνα και ήχο. Είναι οπιδέστατα οπί πράγματα αυτά. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα μαζί τους. Είναι Elvis Softworks, είμαι ο Βασίλης. Και εγώ ο Μανώλης. Συνονόματος, το πιάσαμε, συνονόματος. Και με τα παιδιά έχουν μια εταιρεία, την Evi Softwork, και έχουν φτιάξει ένα παιχνίδι το οποίο ονομάζεται Bobby's Friendless Adventure. Ναι. Μαζί σε συνεργασία με τον Δανάο Χριστόπουλο που μας έκανε τα γραφικά. Ωραία. Το φτιάξαμε στο Global Game Jam πέρυσι το Γενάρη μέσα σε 48 ώρες. Μ' αρέσει. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεις χρησιμοποιώντας τα μάτια σου. Τα μάτια. Με μια ίντρανη συσκευή και ένα μεγάλο κόκκινο κουμπί. Ωραία. Άρα σαν μπάζερ. Σαν μπάζερ. Ωραία. Και απλά δηλαδή αυτό που κάνουμε, όπως έπαιξα και εγώ το συγκεκριμένο παιχνίδι, κάθεσαι, τα ανθρωπάκια που βλέπεις τα κοιτάς, τα στοχεύεις, πατάς το μπάζερ και τα σκοτώνεις. Ναι. Και προσπαθείς να κάνεις το μεγαλύτερο high score. Ακριβώς. Πρακτικά δεν τα σκοτώνεις, τα χαιρετάς, ναι, και κρύγνεται από το κακό τους επειδή δεν σε συμπαθούν. Αλλά ναι, πριν τη μάτσα αυτό. Αυτή η κακία που υπάρχει στον κόσμο, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, αυτοί είμαστε, έτσι ζούμε, έτσι κάνουμε. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, χρησιμοποιεί κάποια μηχανή γραφικών, τι έχει? Το έχουμε φτιάξει με Unity. Ναι. Γενικά δεν έχει πια πολύ μεγάλη απέτηση σαν παιχνίδι, έχει σχεδόν παντού. Ναι. Απλά χρειάζεσαι τη συσκευή του eye tracking για να μπορέσει να την παίξει. Για να μπορέσει δηλαδή να διαβάσει τα μάτια και να τα περάσει μέσα στο παιχνίδι. Και να μπορέσει να είναι σωστά καλυμπραρισμένο. Ακριβώς. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, υπάρχει demo, υπάρχει στο Steam κάπου που μπορούν να το βρουν τα παιδιά? Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά μέσα στο μήνα έχουμε σκοπό να το βγάλουμε στο Steam. Ναι. Οπότε μπορεί να το βρουν, θα μπορούν να το βρουν από εκεί. Ναι. Αυτό. Μια χαρά, μια χαρά. Εγώ, παιδιά, το έπαιξα το παιχνίδι και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Κάθεσε ακίνητο το κεφάλι, δεν κουνάμε φυσικά κεφάλι, σωστά? Μπορεί να κουνάς κεφάλι αν θες, αλλά... Όχι μεγάλες κινήσεις. Ναι, θέλει οριακές κινήσεις, ναι, γιατί αλλιώς χάνεσαι από το οπτικό πεδίο. Γιατί το σύστημα έχει, κοιτάς κάπου, κάνεις calibration με τα μάτια σου κάποια πράγματα που σου λέει το πρόγραμμα να τα κάνεις για να μπορέσεις να παίξεις το παιχνίδι. Και αφού κάνεις το calibrate ξεχωριστά στο eye tracking, τρέχεις το παιχνίδι και το παιχνίδι αναγνωρίζει αυτόματα το eye tracking και ξεκινάει να παίζει το παιχνίδι, έτσι, και να κάνουμε τώρα πράγματα. Ακριβώς. Αν έχεις τη συσκευή σπίτι σου, ναι, αν είσαι σπίτι σου, θα κάνεις μια φορά το calibration, ναι, και μετά όλα τα παιχνίδια που θα παίξεις θα είναι μια χαρά. Αυτό όμως αλλάζει από την στιγμή που θα αρχίσεις να κουνιέσαι στο χώρο. Δηλαδή, αν πάρεις την καρέκλα λίγο πιο δεξιά, πιο αριστερά, πρέπει να ξανακάνεις ένα calibration. Ναι, αλλά χοντρικά πάντα στον υπολογιστή περίπου στο ίδιο σημείο καθόμαστε. Οπότε συνήθως δεν υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Το έχεις καλυμπρέσει πολύ σωστά. Ωραία. Αυτό λοιπόν ήταν το συγκεκριμένο παιχνιδάκι που είδατε. Θα μου δώσεις link να βάλω κάτω από το description. Εννοείται. Θα έχω description λοιπόν από κάτω να το δείτε, να το τσεκάρετε, να δείτε και τη σελίδα των παιδιών. Και θα τα πούμε ξανά λίγο συντόμως.